Η αξιολόγηση αυτή όμως αφορά και τα πανεπιστήμια ως πανεπιστήμια, ως θεσμικούς παράγοντες στην εκπαίδευση. Και διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ που έχουν κάνει οι συνάδελφοι πολύ αρμοδιότεροι από εμένα στα θέματα παιδείας, ότι 5 είναι στην υψηλότερη βαθμίδα. Είναι το ΕΚΠΑ, είναι το Αριστοτέλειο, είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Χαροκόπιο. Πώς γίνεται αυτή η αξιολόγηση, μπορείτε να μας δώσετε δύο στοιχεία? Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφόρων ειδών ταξινομήσεις. Καταρχήν υπάρχουν οι ταξινομήσεις εκτός Ελλάδος. Εκεί υπάρχουν πολλά συστήματα ταξινόμησης αναλόγως του πού δίνει την έμφαση και τη βαρύτητα και τι θέλει να υπογραμμίσει κάθε ταξινόμηση. Άλλη υπογραμμίζει περισσότερο το ερευνητικό κομμάτι που είναι και πιο μετρήσιμο, άλλη το εκπαιδευτικό, άλλη την διεθνοποίηση, την διεθνή προβολή που έχει κάθε ίδρυμα, άλλη την παράδοση. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι τα καινούργια πανεπιστήμια που προέρχονται από ασιατικές προελεύσεις που ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για να μπουν στο παγκόσμιο γίγνεσθε, αυτά έχουν μετρήσιμους δείκτες μεν, αλλά δεν έχουν παράδοση. Λέω ένα παράδειγμα. Τώρα, στα ελληνικά πανεπιστήμια έχουμε τη δική μας αρχή ανωτάτης εκπαίδευσης και ποιότητας, η οποία έχει ενεργοποιηθεί από το 2019 και πριν υπήρχε, αλλά πριν υπήρχε με άλλη μορφή και με άλλο τρόπο δράσης, η οποία έχει δώσει πλέον κριτήρια αξιολόγησης. 80% σε ποιοτικά κριτήρια και 80% σε αντικειμενικά κριτήρια και 20% σε ποιοτικά. Συνεπώς, βάσει αυτής της ταξινόμησης. Ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια, μπορείτε να μας τα πείτε? Τα αντικειμενικά κριτήρια είναι, να σας πω ένα παράδειγμα, ο αριθμός φοιτητών, ο αριθμός τμήματων ανασχολών, ο αριθμός μεταπτυχιακών, ο αριθμός καθηγητών, ο αριθμός. Είναι τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Είναι τα νούμερα που χαρακτηρίζουν κάθε πανεπιστήμιο, που αυτά δεν αμφισβητούνται. Και υπάρχουν και τα ποιοτικά κριτήρια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα ποιοτικά κριτήρια το 20% της όλης χρηματοδότησης. Να πούμε όμως, λέγοντας για τη χρηματοδότηση και αφού είπαμε περίπου με ποιο τρόπο γίνεται η κατανομή των χρημάτων και το ranking και η ταξινόμηση κατά συνέπεια των πανεπιστημίων στον ελληνικό χώρο, ότι η αύξηση της χρηματοδότησης την τελευταία χρονιά έχει φτάσει στο 29% παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά. Είμαστε δηλαδή περίπου στα 117 εκατομμύρια πλάς συνολική χρηματοδότηση των ελληνικών πανεπιστήμιων, διότι ξέρετε ότι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη διά της Υπουργού δίνουν και του Υφυπουργού δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα προγράμματα εκπαίδευσης και πιστεύουν ότι η εκπαίδευση είναι, δεν θα έλεγα το παν, αλλά είναι το μεγαλύτερο μέρος προόδου μιας χώρας. Κύριε Ζώρα, αντιλαμβάνομαι όμως ότι αυτή η αξιολόγηση, το είπατε και εσείς πριν από λίγο, ότι έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Δηλαδή, ουσιαστικά αξιολογείται το πανεπιστήμιο και του δίνεται λεφτά να λειτουργήσει. Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι αυτονόητο, ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να έχει χρήματα να λειτουργεί? Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση για να έχει χρήματα. Βέβαια. Πρέπει να γίνει. Πώς θα παίρνουν τα χρήματα? Να σας πω παλαιότερα, να σας θυμίσω παλαιότερα πώς δινόντουσαν τα χρήματα. Παλαιότερα δινόντουσαν τα χρήματα με το πόσο καλή σχέση έχει κάθε πρίτανη με τον Υπουργό ή την Υπουργό. Έτσι δινόντουσαν τα χρήματα. Εσείς τι θα επιλέγατε, αυτό τον τρόπο ή την αξιολόγηση? Δύο τρόποι υπάρχουν. Εγώ θα επέλεγα, κύριε Ζώρα, το πανεπιστήμιο να είναι δημόσιο, ναι, να είναι καθαρό. Δημόσιο είναι. Και αφήστε με να πω ακριβώς αυτό. Και να είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο παρέχει παιδεία. Δεν γίνεται η αξιολόγηση για να παίρνει 10 εκατομμύρια, 20 ή 30 εκατομμύρια. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η αξιολόγηση γίνεται γι' αυτό. Κάτι δεν αντιλαμβάνεσαι σωστά όμως. Παρακαλώ. Διότι κάθε πανεπιστήμιο, καταρχήν όσο αφορά τα αντικειμενικά του κριτήρια, έχει διαφορετικά μεγέθη. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί το ίδιο το ΕΚΠΑ με το ένα άλλο πανεπιστήμιο, το οποίο είναι μικρότερης εμβέλειας. Και σε αριθμό φοιτητών και σε αριθμό αιθουσών, και σε κόστη και σε αναλώσιμα και σε οτιδήποτε άλλο. Καταρχήν αυτό, πάει αυτό, το αντικειμενικό. Το υπεκειμενικό. Υπενήσεστε, λέγοντας, αντιλαμβάνομαι τι λέτε, υπενήσεστε εσείς ότι χρησιμοποιώντας τα ποιοτικά κριτήρια, ο κίνδυνος είναι να γίνει ο καλός καλύτερος και ο κακός χειρότερος. Αυτό δεν εννοείται? Μπορεί να είναι και αυτό μια άποψη. Ναι, κοιτάξτε, να συνεννοηθούμε, κύριε Καλέτσιο, διότι η χρηματοδότηση είναι χρήματα δικά σας, δικά μου και όλων των συμπολιτών μας. Δεν είναι χρήματα που είναι πάρτε
και χρησιμοποίησε. Καλά, κύριε Ζώρα, με συγχωρείτε τώρα, αλλά τα χρήματα δίνονται σε πολλές παράπλευρες καταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με την παιδεία, δίνονται πακτολός χρημάτων, και εδώ πέρα μιλάμε ότι δεν πρέπει να δίνουμε χρήματα στα πανεπιστήμια. Με καλέσατε ναι, να μιλήσουμε για την παιδεία, ναι, και μη μου λέτε για παράπλευρες χρηματοδοτήσεις, να μιλήσουμε για την παιδεία. Μα για αυτό σας λέω. Μα μου λέτε ότι δεν μπορείτε να δίνετε τα χρήματα στο πανεπιστήμιο. Σας λέω ότι υπήρχαν 117 εκατομμύρια παραπάνω δόθηκαν τον τελευταίο χρόνο. Αυτά τα χρήματα πρέπει να κατανεμηθούν σε 24 πανεπιστήμια. Πρέπει να βρούμε έναν αλγόριθμο για να τα κατανείμουμε. Είναι τόσο σαφές και τόσο αυτονόητο, που από ένα σημείο και μετά αρχίζει να μην καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Ναι, είστε κατανοητός. Είναι ικανοποιητικός ο αριθμός, το ποσό αυτό είναι ικανοποιητικό για την ελληνική παιδεία, πιστεύετε εσείς? Θα σας πω. Τώρα μιλάμε πιο συγκεκριμένα. Είναι το ποσό αυτό το οποίο αυξήθηκε εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Η παιδεία πέρασε μια μεγάλη κρίση, η οποία οφείλεται αρχικά στην οικονομική κρίση και αργότερα στην πανδημική. Κατά την πανδημική αντιμετωπίστηκε αρκετά καλά με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Υπήρχε ένα πρόβλημα και η χρηματοδότηση, όμως αμέσως μετά το 19-20-21 υπάρχει μια, δεν έχω τα διαγράμματα να σας τα δείξω, υπάρχει μια σημαντική ανάκαμψη οικονομική. Όμως παρόλα αυτά, αυτά δεν είναι τα μόνα εργαλεία χρηματοδότησης. Υπάρχουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, υπάρχουν τα προγράμματα των δημοσίων επενδύσεων που έχουν πάρει άλλη ονομασία τώρα, και φυσικά υπάρχει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι το πανεπιστήμια σαν χώρος παραγωγής γνώσης, έρευνας και γενικότερης πρόοδου έχει και τα ίδια μέσα με τα ερευνητικά προγράμματα, που δόξα τω Θεώ οι ερευνητές μας είναι από τους πιο σημαντικούς στον ευρωπαϊκό χώρο και διεκδικούν και παίρνουν εντυπωσιακά προγράμματα. Προχθές ήμουν σε ένα πανεπιστήμιο που ένα πρόγραμμα για την τεχνητή νοημοσύνη πήρανε 2,5 εκατομμύρια και μάλιστα προερχόταν και από τις ανθρωπιστικές σπουδές. Και επειδή αναφερθήκατε και στην Κρήτη, ήταν από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης αυτό. Συνεπώς, οι πηγές χρηματοδότησης δεν είναι μόνο το κράτος. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι και το τι ερευνητής, και να σας πω και κάτι άλλο που μας ξεφεύγει πολύ. Ένας καθηγητής του Δημοσίου Πανεπιστημίου είναι από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που μπορεί να έχει μια χώρα. Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα μισθό γύρω στο 1.800 ευρώ και φέρνει θέσεις, φέρνει προγράμματα σπουδών, φέρνει ερευνητικά προγράμματα και έχει τρομακτικά ποσά επενδύσεων που καμία άλλη βιομηχανία στη χώρα, και μην μου πείτε ότι παραλύζω την εκπαίδευση με τη βιομηχανία, απλώς κάνω έναν οικονομικό παραλληλισμό, κανένα άλλο ίδρυμα ακαδημαϊκό, πανεπιστημιακό, εκπαιδευτικό της αγοράς εργασίας δεν έχει τόση επένδυση όσο ένας καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτό οφείλω να ομολογήσω για τους συναδέλφους μας, οι οποίοι νυχθημερών προσπαθούν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Καλέτσιο, τα εργαστήρια δουλεύουν, τα χειρουργεία δουλεύουν στα πανεπιστήμια, όλος ο χώρος ο πανεπιστημιακός είναι σε γρήγορση και δουλεύει και καλά, μπορώ να σας διαβεβαιώ.